Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με το τεμπλόν, με τις επιπτώσεις, τις συνέπειες της πληγής αυτής της Κέρκυρας, της μακροχρόνιας πληγής, το τεμπλόνι, ως προς τα θέματα της δημόσιας υγείας. Και θέλουμε να σας ενημερώσουμε για κάτι το οποίο πραγματικά και η κοινωνία το αντιμετώπισε με μεγάλο ενδιαφέρον και ο τύπος έδειξε ιδιαίτερη προσοχή. Το πρόγραμμα το οποίο ανέλαβε να εκπονήσει η περιφέρειά μας με προγραμματική σύμβαση με το Δημόκρητο για την παρακολούθηση της εδαφικής κατάστασης των υδάτων, των υπογείων και των επιφανειακών, των εκπομπών στην ατμόσφαιρα στο τεμπλόν. Είναι ένα πρόγραμμα 36 μηνών, κόστους 121.000, το οποίο έχει παραδοτέα έργα, υποέργα για την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ενημέρωση και την κοινοποίηση των στοιχείων από τη σταδιακή παρακολούθηση. Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, έχει επίσκεψη για το πρόγραμμα της παρακολούθησης κλιμάκιο του Δημοκρήτου. Επειδή μπορεί αυτό να κυκλοφορήσει, να έχετε όλη την απορία τι κάνει το κλιμάκιο που έρχεται εδώ, τι έχει προηγηθεί, τι έπεται, αποφασίσαμε τον κύριο Ιωάννου να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου και να σας ενημερώσουμε. Έχετε το λόγο για τα στοιχεία, να παραθέσετε τα στοιχεία τα οποία έχουμε ήδη στη διάθεση των συμπολιτών μας και αυτά που έπονται, κύριε Ιωάννη. Όπως ανέφερε προηγουμένως, κύριε Περιφερειάρχη, σε ένα μεγάλο πρόγραμμα έρευνα συνεργείται από το Δημόκρητο για την ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Το έργο περιλαμβάνεται από 6 παραδοτέα, ήδη έχουμε παραλάβει τα 2 πρώτα και βρισκόμαστε στην παραλαβή του τρίτου και τετάρτου έργου που έχει σχέση με τη δειγματοληψή επόγειων επιφανειακών δειγμάτων, χημικών αναλύσεων που υλοποιείται σε 2 διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη έγινε 5 Σεπτεμβρίου του 2021 και η δεύτερη θα διενεργηθεί τώρα. Αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την τελευταία επικοινωνία και τηλεδιάσκεψη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Διευθυντή και Επικεφαλής Ερευνητικής Ομάδας του Δημόκρητου, τον κύριο Λεοντιάδη, τον καθηγητή, μας είπε ότι θα ανακοινωθούν μετά και το πέρας της δεύτερης αυτής περίοδου. Οι δειγματοληψίες θα αφορούν όχι μόνο τα επιφανειακά ύδατα και τα υπόγεια, θα ληφθούν δείγματα επίσης από αέρα, θα ληφθούν δείγματα της πρώτης περίοδου εγωπροβίου γάλακτος 30 τον αριθμό, κρέατος εγωπροβάτων 20, χοιρινά 10, πουλερικά 10, αυγά 20 και ελαιόλαδο 10, που είναι η τρίτη φάση της έρευνας, που πλέον περνούμε στο πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας των προϊόντων, για να είμαστε βέβαιοι, όπως τουλάχιστον είμαστε εμείς πεπισμένοι, ότι και από τις πρώτες ουσιαστικά την πρώτη περίοδο, ότι η περιοχή δεν είναι επιβαρημένη και να διασκεδάσουμε έτσι τις φοβίες ή κάποιους ενδιασμούς που είχαν συμπολίτες μας από κάποια έρευνα που είχε προηγηθεί, όχι βέβαια αυτού του επιστημονικού βάθους και έκτασης που διενεργείται τώρα, ώστε να αποδείξουμε ότι η περιοχή δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Σήμερα το απόγευμα έρχεται η ερευνητική ομάδα του Δημόκρητου, με αφορμή λοιπόν την έλευσή της, πραγματοποιούμε την σημερινή συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουμε και τους συμπολίτες μας. Στην τηλεδιάσκεψη που προηγήθηκε, είχαμε επαφή με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες των εμπλεκομένων διευθύνσεών μας και υπηρεσιών, όπως είναι η κτηνοτροφική υπηρεσία, του υπηρεσία πρωτογενούς τομέα, του περιβάλλοντος και υπηρεσία υγείας, οι οποίοι θα συνοδεύσουν ο καθένας εξ αυτών για τα θέματά του. Το κλιμάκιο του Δημόκρητου επίσης θα διενεργηθούν, όπως σας προανέφερα, και στα υπόγεια ύδατα δειγματοληψίες, σε 20 τουλάχιστον σημεία, 10 σημεία στα ύδατα, επιφανειακά και υπόγεια, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 2 γεωτρήσεις της Δημοτικής Επιχείρησης της Αποχέτωσης Κέρκυρας. Αυτά όσον αφορά το Δημόκρητο. Αναφορικά με ερώτημα το οποίο προφανώς θα έχετε όσον αφορά την πρώτη δειγματοληψία, αυτό το οποίο μπορώ να σας αναφέρω και μου επέτρεψε να μου χρησιμοποιήσετε τον όρο αυτό ο Δημόκρητος να πω, πριν την δική του τελική ανάλυση που θα είναι η συγκριτική των 2 περιόδων, είναι ότι δεν έχουν ευρεθεί ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία από την πρώτη δειγματοληψία. Θα αρκεστούμε λοιπόν
εμείς αυτό και στην αμέσως προσεχή επόμενη περίοδο των 3 ή 4 μηνών που θα ολοκληρωθεί η εξέταση χημική των δειγμάτων που θα ληφθούν από αύριο το πρωί έως και το πέρας της εβδομάδας, θα έχουμε πλέον και την αναλυτική έκθεση την οποία θα ανακοινώσουμε και πρώτη ίσως μέσα πλέον μαζικής επικοινωνίας, θα έχετε δυνατότητα να την επικοινωνήσετε και με τους συμπολίτες. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο σοβαρή προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζεται σοβαρή λόγω του ότι γίνεται από το Δημόκρητο, το έγκυρο Ινστιτούτο Ερευνών, αλλά και με διάρκεια χρόνου, με συγκεκριμένα υποέργα, που σημαίνει παρατήρηση σε διάφορους τομείς και κατηγορίες, και γίνεται όχι μετά από ένα περιστατικό όπως έγινε ο έλεγχος στην Κεφαλονιά, στο χώρο διαχείρισης, από μια πυρκαγιά για να δούμε τις άμεσες συνέπειες. Έχει μια διάρκεια χρόνου και θα μας δώσει πραγματικά τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να μπορούμε αξιόπιστα να γνωρίζουμε την κατάσταση, άρα και τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζετε, να το παρακολουθείτε κι εσείς, διότι έχει διάρκεια, επαναλαμβάνω, 36 μηνών και είναι σεβασμός στη δημόσια υγεία και στους συμπολίτες μας. Δείχνει την ευθύνη που αισθανόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αυτή η προσέγγιση. Να ρωτήσω διευκρινιστικά, έχετε ανακοινώσει προσφάτως τη διάθεση του 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου για την αποκατάσταση του χιτά τεμπλονίου. Έχουμε εικόνα πότε θα ξεκινήσει αυτή και αν μπλέκεται ή επιβαρύνει τη δουλειά του Δημόκρητου ή είναι ανεξάρτητα. Όχι, δεν είναι επιβαρύνει τη δουλειά του Δημόκρητου. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ανακοινώσει βέβαια, ότι ξεκινάει η επιχείρηση αποκατάσταση τεμπλώνη. Ξεκινάει με την επιχείρηση, καταλαβαίνετε, τον ότι μεγάλη πολύπλευρη προσπάθεια, γιατί το τεμπλώνι όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ένας χώρος που έχει επιβαρυνθεί τα μέγιστα και ο οποίος πρέπει να αποκατασταθεί τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για να μπορέσουν να γίνουν και οι εργασίες της νέας ολοκληρωμένης μονάδας, του χιτή και τα λοιπά στο χώρο αυτό του τεμπλονίου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ναι, η πρώτη χρηματοδότηση εξασφαλιστεί και θα ξεκινήσει, έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες της γραφειοκρατίας και της διοίκησης, που είναι η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας και του ΦΟΤΣΑ, διότι ο ΦΟΤΣΑ δεν μπορεί για φυσικές καταστροφές να χρηματοδοτηθεί από την νομοθεσία, άρα χρηματοδοτήθηκε η περιφέρεια με απόφαση του Υπουργού να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί για τις ανάγκες του τεμπλονίου. Ξεκινάει λοιπόν το πρώτο μέρος αυτό και είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την συμπλήρωση των πόρων που θα χρειαστούν για να γίνει ένα ολοκληρωμένο έργο υγιεινής ταφής και όχι απλά μιας μεταφοράς από το ένα μέρος στο άλλο και μιας διαδικασιών των επενδύσεων, των δυσκολιών στη συνεννόηση, στη λειτουργία. Το αποτύπωμα είναι θετικό για τον πολίτη. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο για την αειφορία, αλλά και για την τσέπη του. Διότι αν λειτουργήσει αυτό το σύστημα και δεν έχουμε τέλος ταφής που θα επιβαρύνει τους Δήμους, θα αλαφρύνει τον πολίτη από ένα πιθανό βάρος. Μείωση των τελών δηλαδή. Φυσικά. Λοιπόν, όλο αυτό θέλουμε να καταλήξει θετικά στη ζωή και, και στα οικονομικά του κάθε δημοτικού. Αλλά με ενθουσιασμό, διότι τελικά αισθανόμαστε ότι το αποτύπωμα θα είναι θετικό για τους δημότες όπου και αν βρίσκουμε, το οποίο στηρίζουμε εμείς, το οποίο ξεκίνησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, για την επιδότηση αυτού του βάρους μέχρι να οδηγηθούμε στην τελική λύση, γιατί όλη η προσπάθεια γίνεται για μια ολοκληρωμένη λύση και οριστική. Δεν υπάρχει απάντηση πάνω στο ερώτημα αυτό. Όχι, δεν υπάρχει απάντηση. Αλλά αν θέλετε. Στο 23, αν θέλετε. Θα πρέπει να αυξηθούν τα τέλη τα δημοτικά για να μπορεί να γίνεται η μεταφορά. Αυτό θα το δούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΒΑ για τον προϋπολογισμό του 23. Τώρα συντάσσει το προϋπολογισμό του 23. Αλλά όλη αυτή η περιπέτεια είναι πρόσχερη.